Είμαστε με τον συγγραφέα Στρατή Βακουλή και το αντικείμενο της συζήτησής μας έχει να κάνει με το συγγραφικό του έργο. Κύριε Βακουλή, πόσα βιβλία έχετε γράψει μέχρι τώρα, τι ετοιμάζεστε να δημιουργήσετε και τι προγραμματεύονται τα βιβλία αυτά? Μέχρι τώρα έχω εκδώσει 3 βιβλία. Το πρώτο δεν το έχω δημοσιοποιήσει γιατί είναι μια βιογραφία που αφορά βέβαια βιογραφία εμένα από τα παιδικά μου χρόνια με φωτογραφίες, το που, από που ξεκίνησα, με φωτογραφίες των γονιών μου, τη δική μου από τα παιδικά μου χρόνια, τα που πήγα στα καράβια στην αρχή όταν τέλειωσα το Λύκειο, το τότε γυμνάσιο, μετά τους πίνακές μου, τα βιβλία μου, ασχολούμαι πάρα πολύ με τα έπιπλα κατασκευή επίπλων. Το 90% των επίπλων του σπιτιού μου τα έχω κάνει εγώ και έχω μείνει κατάπληκτη η διάσημη επιπλοποίηση της Μυτιλίνης. Πολύ μου αρέσει το χτίσιμο. Έχω χτίσει στο σπίτι μου, επειδή έχω μεγάλο σπίτι και πολύ μεγάλη αυλή, βρύσες με πέτρα από αυτές που λένε το αράπι, τις πέτρες. Τώρα πρόκειται, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Το έχω δώσει στον γραφίστα, δεν ξέρω αν τον ξέρετε, τον Βαλάκο, τον Τάκη. Για να μου το κάνει έτσι τη δουλειά του, εν πάση περιπτώσει. Και ελπίζω όταν θα είναι και εδώ και η κόρη μου, η μία, γιατί άλλη δεν μπορεί, τον Αύγουστο να το κάνω παρουσίαση. Συνήθως μου το υποστηρίζει πολύ, επειδή η μεγάλη μου η κόρη με την Χατζηδανίλ την Κλειό έχουν τελειώσει διδακτορικό μαζί. Ελπίζω όταν θα είναι εδώ μία με 15 του Αυγούστου να καταφέρω να το κάνω παρουσίαση. Την παρουσίαση την κάνει ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Παναγιώτης ο Γρηγορίου, που είναι πολύ φίλος μου, και δύο, ο αναγνώστου Στρατής και ένας άλλος, δεν ξέρω αν τυχόν τον ξέρετε, ο Γιώργος ο Διγηδίκης, που είναι από τη Θερμή, ο φιλόλογος. Συνήθως αυτοί, επειδή είμαστε και φίλοι, αλλά και επειδή τα εκτιμούν τη δουλειά μου. Αυτό που θα εκδώσω τώρα, τα ποίηματα, έχω σκοπό να βάλω τίτλο «Ο ήχος της σκέψης». Και τα δύο προηγούμενα βιβλία, αυτά που έχω εκδώσει, εν πάση περιπτώσει, το πρώτο είναι διήγημα αλλά με φιλοσοφική έκφραση, αλλά το δεύτερο είναι καθαρά φιλοσοφικό και μάλιστα χωρίς να θέλω εγώ να το εκτιμήσω ιδιαίτερα, είναι από τους παρουσιαστές. Έχουν μείνει κατάπληκτοι, ακόμα και ο Γρηγορίου, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, μου λέει «Στρατή, το έχω διαβάσει 3 φορές για να καταλάβω το περιεχόμενό του και το τι θες να πεις». Είναι θέμα στιγμής για μένα, έμπνευσης, γιατί ό,τι έχω κάνει ήταν κατά περιόδους. Δηλαδή όταν έκανα ζωγραφική, για ένα διάστημα, ξέρω, κάποιων 2-3-5 χρόνων ετών, δεν ξέρω πώς, έκανα ζωγράφιζα. Δεν έκανα τίποτα άλλο. Όταν έκανα τα έπιπλα του σπιτιού μου, ασχολούμαι μόνο με αυτό. Τώρα που γράφω βιβλία, ασχολούμαι μόνο με αυτό. Αν μου πείτε, δηλαδή, τώρα κάτσε ζωγράφηση κιόλας, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε για να ξεκινήσετε τη συγγραφή? Η άποψή μου είναι ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με μυαλό, εκτός των εξαιρέσεων, των υπέρ ή των κατά. Το μυαλό όμως το παιδί όταν γεννηθεί θέλει καλλιέργεια. Αν αφήσεις ένα παιδί με το που θα γεννηθεί με το μυαλό που έχει, θα μείνει με το μυαλό που έχει. Θέλει καλλιέργεια. Εγώ έτυχε να έχω κάποιους γονείς, ιδιαίτερα έναν πατέρα, τρομερά σκληρό. Τρομερά. Η αγάπη σε όλους και ιδιαίτερα στα παιδιά μας δεν δείχνεται μόνο με την καθιαυτού αγάπη, δηλαδή το χάδι, την καλή συμπεριφορά, αλλά και με τη σκληράδα. Το φοβερό μου. Τι να πω τώρα, θεωρείται ότι είναι δυσλεξία, είναι ότι είμαι τρομερά, μα τρομερά τα όλα μου τα χρόνια ανορθόγραφος. Όταν έδωσα την πρώτη χρονιά στο γυμνάσιο, τότε δίναμε εξετάσεις από το δημοτικό στο γυμνάσιο, δεν μπήκα στο γυμνάσιο επειδή έκανα 53 λάθη στην έκθεση. 53. Και μετά πήγα στη Θερμή σε ένα δάσκαλο και έκανα φροντιστήριο και, εν πάση περιπτώσει, πέρασα. Μέχρι τώρα είμαι τραγικά ανορθόγραφος. Ο άνθρωπος μπορεί, αλλά δεν θέλει πάντα ή δεν στρέφεται πάντα στο να αποδώσει κάτι, στο να δώσει κάτι σε ανθρώπους του, εν πάση περιπτώσει. Ο πατέρας μου, όταν εγώ πήγα στα καράβια μετά από το σχολείο, το τότε γυμνάσιο, και γύρισα γιατί δεν την άντεχα ούτε τη θάλασσα ούτε και
τη συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα στα καράβια και έμεινα στο χωριό μου 6 μήνες, έβαλε τη μάνα μου και με έδιωξε. Δεν μου το είπε εκείνος, μου είπε πες τον να πάρει τα πράγματα του και να φύγει. Και έφυγα στην Αθήνα και δούλευα σε εργοστάσια, εργάτη, πολλά και διάφορα. Και όταν μετά κάποια στιγμή απεφάσισα και πήγα φαντάρος και ήμουν 25 ετών και πήγα σε ένα φροντιστήριο που δεν θα ξεχάσω ποτέ το όνομα του, Σταυρόπουλος Τσατσάκης, Ακαδημίας ανεβαίνοντας δεξιά, που είναι μια εκκλησία, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Εκεί ήταν το φροντιστήριο αυτού και όταν πήγα ήταν αυτούς τους δύο και τους είπα ότι θέλω να κάνω, είμαι 25 ετών και θέλω να κάνω φροντιστήριο, μου είπαν άντε ρε παιδιά, φύγε, είναι κρίμα τα λεφτά σου. Εν πάση περιπτώσει έφτασα στο σημείο να δουλεύω, να έρχεται ο Μαρμαρέλης, αυτός που σας είπα πιο πριν, που είναι από τη Φίλια, να μου φέρει φαγητό το βράδυ και να διαβάζω όσο που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μπήκα τελικά πέμπτος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έδωσα τότε εξετάσεις μετά από όταν τέλειωσα στην πολιτική αεροπορία, μπήκα και μετά τέλειωσα και την νομική Αθηνών. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος πρέπει να εκτιμήσει το μυαλό του, να προσπαθήσει και να κάνει κάτι και να δώσει και κάτι. Αυτή είναι η άποψή μου. Τα βιβλία φιλοσοφικού περιεχομένου που έχετε γράψει μέχρι τώρα, από πού αντλείτε την έμπνευσή σας? Δεν ξέρω. Είναι στιγμές, σας είπα. Ποιοι είναι οι πιο βαθιοί προβληματισμοί που θέλετε μέσα σε αυτά? Γενικώς είναι η ζωή. Και είναι τα προβλήματα, ή μάλλον οι ιδέες, οι εμπνεύσεις, όχι μόνο οι δικές μου, αλλά και αυτά που βλέπω στους συνανθρώπους μου. Δεν είναι μόνο αυτά που βλέπω σε μένα ή που αντιλαμβάνομαι εγώ ο ίδιος, αλλά και οι συνάνθρωποι μου. Η ζωή γενικώς. Έχω μια τρομερή ικανότητα του να αποτυπώνω και να παρακολουθώ. Ποιοι είναι οι πιο βαθιοί προβληματισμοί που θέτει σήμερα η κοινωνία μας? Εγώ ανησυχώ για την κοινωνία μας. Και ανησυχώ πολύ για τον πλανήτη, το που πάει. Έχω ένα φίλο, ο οποίος κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών ανθρώπων, θα πω εντός παρενθέσεως μορφωμένων, Μυτιλίνης, τον θεωρούν έναν ίσως από τους 10 πολυδιαβασμένους ανθρώπους της Ευρώπης, για να μην πούμε παγκόσμια. Μέχρι τώρα που είναι στην ίδια ηλικία με μένα, διαβάζει τουλάχιστον κάθε μέρα 12 με 15 ώρες. Κάθε μέρα. Έχει δε ένα καταπληκτικό μνημονικό που άμα του πείτε πες μου του τάδε βιβλίο που μπορεί να είναι πριν από 40 χρόνια με τι ασχολείται, μπορεί να σου πει ακόμα και σελίδες τι λένε μέσα. Τέτοιο μνημονικό. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι συνταξιούχος φυσικός. Όταν δεν τελειώσαμε το γυμνάσιο τότε μαζί, τότε δεν υπήρχαν πανελλήνιες, ή μάλλον αυτός μπήκε ένα χρόνο πιο μπροστά από μένα, εγώ γιατί δεν είχα πετύχει. Είχε μπει τότε δεν υπήρχαν πανελλήνιες, μπήκε σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας όπου μπόρεσε και πρόλαβε να δώσει εξετάσεις. Και άριστα. Όταν πήγαινε το γυμνάσιο, όλα τα βραβεία φυσικής μαθηματικών Ελλάδας τα παίρνει αυτός. Ασχολείται πάρα πολύ με το διάστημα, με τον πλανήτη, με την μόρυνση του πλανήτη, με το μέλλον του πλανήτη. Και αυτό που μου έχει πει τώρα τελευταία είναι ότι έχει υπόψη σου στρωθεί ότι ο πλανήτης δεν πάει καλά, εμείς θα ζήσουμε. Τα παιδιά μας θα ζήσουνε, τα εγγόνια μας δεν θα ζήσουνε. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής στον πλανήτη μας. Και εγώ εκπλήσουμε. Όταν μου λένε ότι στο τάδε μέρος σε ένα λιμάνι βγάλαν 8 τόνους απόρριτα ή βλέπω μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης το τι γίνεται, όταν ήμουνα μικρός, ήμασταν εξαδέρφια στον Αφάλωνα. Του πατέρα μου η αδερφή είχε μηχείρα και είχε 6 παιδιά. Και κάθε τόσο ήταν στο χωριό μου. Ήταν 6 και 6, 12 και 14. Δεν θυμάμαι ποτέ σκουπίδια με τα 14 άτομα. Και με εντυπωσιάζει αυτή η σύσκεψη που έγινε η παγκόσμια, νομίζω αν δεν κάνω λάθος στο Κάιρο πέρυσι, πότε ήταν, δεν αποφασίσε τίποτα για να κάνω κάτι για τον πλανήτη. Για την κλιματική αλλαγή. Ανησυχώ, όχι για μένα, γιατί εγώ έχω περάσει τα χρόνια μου, αλλά για τα παιδιά μου και ιδιαίτερα για τα εγγόνια μου, τα οποία συμβουλεύω ιδιαίτερα, φροντίστε. Αν θα θέλατε να δώσετε μια συμβουλή στις νεότερες γενιές, ποια θα ήταν αυτή? Να φροντίσουν τον πλανήτη.
Εγώ έχω πει το εξής σε αυτόν τον φίλο που σου έχω πει ότι είναι ο πιο πολυδιαβασμένος. Του λέω, όταν μου λέει όλα αυτά, του λέω, το τέλος του ανθρώπου είναι όταν θα φτάσει στο ύψιστο σημείο της τεχνολογίας του. Η τεχνολογία του θα τον καταστρέψει τον άνθρωπο.